μικρόφωνα. Το τα παίξαμε και στο Αμυρά χωρίς μικρόφωνα και ήταν καλύτερο το έργο. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, η αρνητική εμπειρία ήταν το καλοκαιρινό θέατρο. Και φυσικά θα σε πάω να σου πω ότι θα παίξω το καλοκαίρι θέατρο. Πρώτος, όταν μάθω το ρόλο, γιατί είναι δύσκολο. Δηλαδή το καλοκαίρι πάει ως προς τον ήχο και όχι ως προς κάτι άλλο. Ως τι εννοείς ως προς τον ήχο? Ότι... θα είμαι κάπου που δεν, ο ήχος είναι, δεν χρειάζεται βοήθεια. Δεν είναι... Και στο πάπου θα είναι, θα στο θεατράκι του ζωγράφου. Το έχεις υπόψη σου, ναι. Του πολιτιστικού. Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι πάνω σε ένα λόφο, μέσα ναι. Σε πεύκα, σε λουλούδια. Ναι, ναι. Είναι αρκετά μακριά από σπίτια, δεν έχει περάσματα αυτοκινήτων και μπορείς να παίξεις με. Άρα μιλάμε για τη διάδοχη κίνηση μετά το 8 γυναίκες και αυτό... Ναι, αυτό λέω. Η διάδοχη κατάσταση είναι αυτή. Η διάδοχη κατάσταση είναι αυτή και θα την παίξουμε. Επρόκειτο να το αρχίσουμε τέλος Ιουνίου. Νομίζω ότι θα πάει προς τα μέσα του Ιουλίου. Πρόβες είναι τώρα. Τελειώνεται. Πρόβες είναι τώρα. Δεν είναι πρόβες. Ένας είναι ο άνθρωπος που θα παίζει. Εγώ. Θα σου πω τι είναι. Είναι η γυναίκα του Σοκράτη. Η Ξανθή. Είναι ένας μονόλογος που έχει γράψει ο Δημήτρης ο Κολάτος. Θα πρέπει να τον έχεις ακούσει. Παίχτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία όταν ήταν γραμμένο στα γαλλικά, σε αρχές του 60. Μου θύμισε ένα έργο του χώρου τώρα, έτσι κάπου ξαφνικά θυμήθηκε. Ποιο ήταν, το Αυγό, όχι, δεν θυμάμαι. Ο Τρελός. Ο Τρελός. Το ημερολόγιο του Τρελού. Αυτό ο μονόλογος. Αυτό ναι. Αυτό είναι η Ξανθήπη. Βλέπουμε μέσα από τα μάτια της Ξανθήπης, όχι μόνο τον Σοκράτη και τα όσα έχει να του κατηγορήσει και να του καταμαρτυρήσει, αλλά ολόκληρη την Αθήνα εκείνη τη εποχή. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο στον Δημητράκη τον Κολάτο. Αν συνέλαβε με ένα μονόλογο της Ξανθήπης όλη την. Δεν είναι κάτι το απίθανο. Για μένα άνοιξε με πόρτες και βλέπω μια άλλη Αθήνα. Δεν την μπορούσα να την ξέρω τόσο καλά, γιατί αυτά που μας έχουν μάθει στο σχολείο είναι περιορισμένα. Όμως, θες όμως, παρά τη δική σου παρουσία εκεί και την πίσω από σένα παρουσία του Δημήτρη του Κολάτου, δεν είναι κουραστικό για τον μέσο θέατη, όχι αυτό που θα πάει να αναζητήσει το συγκεκριμένο έργο. Έτσι, αυτό που θα πάει να αυτό θα το πούμε. Καταρχήν, θα υπάρχει και κάποια στιγμή υπάρχει ο Σοκράτης που λέει, κάνει την απολογία του. Που λέει την απολογία του. Ναι. Μελετάει, τη στείνει, ξέρει, τη σκέφτεται κτλ. Γενικά είναι βαρύ έργο, πώς το λέτε. Πώς θα το παίξω εγώ? Όχι, υπάρχει ένα σενάριο, δεν υπάρχει. Το σενάριο υπάρχει. Είναι η Αθήνα, η Δημοκρατία. Είναι η Αθήνα του 420. Και πώς θα το παίξει, για να έχουμε ένα μυστικό έτσι. Με χιούμορ. Σωστό, ναι, αλλά με μία δόση χιούμορ. Χιούμορ, γιατί εγώ το έχω το χιούμορ. Θα βγει από μέσα μου χωρίς να κάνω προσπάθεια. Έχεις ξαναπαίξει ρόλο με χιούμορ πολύ? Ή είναι πρώτη φορά που δοκιμάσεις κάτι τέτοιο? Στο θέατρο πρώτη φορά, δεν νομίζω ότι προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί έχω παίξει τόσα πολλά, τα έχω ξεχάσει. Όχι, έχω παίξει. Βγαίνει χωρίς να το σκεφτώ. Δεν το παίζω. Δεν το σκεφτώ. Δεν γελάει ο κόσμος. Θα γελάει. Όχι, θα είναι ανάλογο. Απλώς θα είναι. Θα είναι καθημερινό. Θα τη ζει. Αυτό πρέπει να το κάνω εγώ. Πρέπει να τον φέρω κοντά μου και να με καταλάβει. Καταρχήν να καταλάβουν αυτή την παρεξηγημένη γυναίκα. Μια ζωή ξανθήπη ήμουνα στον κινηματογράφο. Τώρα το λέω, θα τη εξηγήσω. Γιατί είναι. Έχει δίκιο ξανθήπη, είναι γυναίκα. Είναι όλες οι γυναίκες. Είναι οι γυναίκες της τότε Αθήνας, αλλά είναι οι γυναίκες και του σήμερα. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Να το πει φεμινιστικό κανείς το έργο αυτό. Γιατί έχει μια τάση τέτοια. Δεν μπορούσε να είναι φεμινιστικό. Υπερασπίζεται την αδικημένη γυναίκα, ας πούμε, που ήταν στη σκιά του Σοκράτη και όλο όσο συνεπήγε το αυτό. Δηλαδή συνεπήγε το κάποια πράγματα. Συνεπήγε το κάποια πράγματα. Η γυναίκα ενός Σοκράτη, ο οποίος ασχολείται με άλλα πράγματα, είναι διπλά παραγωνισμένη. Δεν ήταν παραγωνισμένη. Δεν ήταν. Αυτή δεν το πίστευε ότι είναι παραγωνισμένη. Από την ώρα που δεν πιστεύει ότι είσαι παραγωνισμένη, δεν είσαι παραγωνισμένη. Αυτό... Ένα δυναμικό άνθρωπο. Αυτή η δυναμική βγαίνει μέσα από το δικό σου ρόλο. Αλλά. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω αν βοηθά εσύ το σενάριο ή αν σε βοηθά το σενάριο. Νομίζω ότι αλληλοβοηθούμε. Ναι, αν είστε εσάς. Και βοηθάει και πάρα πολύ ο Δημήτρης, έτσι όπως το βλέπει, ο οποίος στη σκηνοθεσία του, τώρα που προχώρησε, έχει μάθει του ρόλου. Απέρνει από μένα πράγματα και τα προσαρμόζει σε αυτό που θέλει και μου δίνει άλλα για να με βοηθήσουν να πάω. Είναι μια χημεία που έχουμε εκείνος και εγώ, τον ξέρω και χρόνια βέβαια, τον εκτιμώ. Έχω ξαναπαίξει μαζί του κινηματογραφικό έργο, τώρα τελειώνει. Μια γιαγιά από τη Σμύρνη. Πολύ ωραίος ρόλος και τότε. Και πιστεύω ότι αυτό που θα φτιάξουμε θα είναι κάτι πρωτότυπο και για τον κόσμο που θα το δει. Κανένας δεν ξέρει. Υπήρξαν άνθρωποι που μου είπαν και όχι παιδιά, αμόρφωτα, όπως λέω εγώ. Όριμοι άνθρωποι. Καλέ, είχε γυναίκα ο Σοκράτης και τρελαίνες. Παιδιά, αν μη τι άλλο, υπάρχει ένα όνομα που το λέμε. Ναι, ναι. Που ενσαρκώνει τη λέξη κακία. Δεν είναι κακιά. Είναι σωστή.
Είναι γυναίκα. Η Τασόη Καθαρία μας έχει μάτσει εκπλήξεις τέτοιες. Το προηγούμενο έργο της που είχα δει ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν ιδιοκτήτρια ενός ραδιοφωνικού σταθμού πάλι. Αχ, ναι, θυμάσαι τα δύο κοπέλες μόνες. Και εκείνο ήταν ωραίο. Όπου... Το είχε γράψει η Μέρκο. Ήταν άλλο πράγμα η Σόη. Τι κάνει η Μέρκο, η Ζαβά Κώστα, καλά. Καλά, μια χαρά. Όπου εμφανίζεται μία Τασόη, που είπε τώρα γιαγιά, να ισορροπήσω λίγο τα πράγματα. Μία Τασό δυναμική, διευθύντρια σταθμού, η οποία λύνει και δέρνει και κάνει διάφορα πράγματα εκεί μέσα, όπου φοράει γόβες εν είδη βεντέτας κανονικής. Γόβες φοράει και το έργο. Δεν φοράγα γόβες, νόμιζες ότι είναι γόβες. Φοράω τα κλασικά παπούτσια του θεάτρου που λέγονται character. Φοράγες πάντως παπούτσια που δεν θύμιζαν γιαγιά και στο είπα τότε. Δεν ήμουν γιαγιά. Όχι. Μαμά ήμουν. Αυτό ακριβώ. Μπαίνει σε ρόλο. Λοιπόν, μην μιλά για γιαγιά, γιατί μπαίνει σε όλου του ρόλου. Α, ναι. Θυμήθηκα αυτό. Τη δυναμική παραγωγό και δημιουργό ενός σταθμού. Κοίταξε, μ' αρέσει να μπαίνω στου ρόλου. Και ίσω ποτέ δεν ξέρω να μιλάω για του ρόλου μου. Λέω πάντα, ελάτε να με δείτε να δείτε τι κάνω. Δεν ξέρω να σα τα πω. Ξέρεις τι ρίτες, ο φίλος μου, δεν ζει τώρα πια όμως, ο Γιώργος ο Κούδρος. Τι έλεγε. Ρόλοι, λέει, υπάρχουν πολλοί. Το θέμα να διαλέγει κανείς σωστά του ρόλου του. Και έξω δεν τους διάλεγα πάντα, με διαλέγανε. Διαλέγανε. Εδώ είναι η διαφορά, όταν είσαι ηθοποιός, δεν διαλέγεις του ρόλου σου. Σε διαλέγουν και ανταποκρίνεσαι σε αυτούς. Ή δημιουργείς. Ναι, βρίσκεις ηθοποιός, κάτι. Πάνε ακριβώς σαν το παπούτσι της ταχτομπούτας. Εγώ ακριβώς αυτό που ταιριάζει για να μην προβληματιστούν. Η Τασό λοιπόν έχει την γνωστή γκάμα, έχει παίξει για να κάνουμε έτσι μια σύντομη αναδρομή. Πόσες ταινίες Τασό έχεις παίξει? Α, δεν είναι πολλές, καμιά τριδεπενταριά. Τριδεπενταριά είναι αρκετές. Με τις καινούργιες θα έχουμε φτάσει 40. 40. Και πόσα έργα θεατρικά έχεις παίξει? Ο Νουκές και αριθμός, δεν το θυμάμαι. Δεν είναι κάτι καταγγελία. Οι ιστορικοί του μέλλοντος που τι θα γράψουν οι θεατρικοί? Δεν θα γράψουν τίποτα. Ας πάνε να ψάξουν τα. Εγώ δεν έχω φυλάξει τις κριτικές. Κοντεύω να τα ξεχάσω, ξέρεις. Λέω, αυτό το έπαιξα. Αν σκεφτείς ότι ξεκίνησα το 1954 με τη μικρή πόλη στον Κούνα, έμεινα 4 χρόνια. Κοντεύει μισό αιώνα, δηλαδή, στο, ναι, κοντεύω, στο θέμα. Ναι, παρά 2 χρόνια θα κάνω 50 χρόνια. Ναι. Και πάντα μιλάμε κυρίως για ποιοτικό θέμα. Α, ναι. Δεν... Όχι. Κοίταξε, θα μπορούσα να πω ότι δεν ήταν απόλυτα ποιοτικό, έτσι όπως χαρακτηρίζουμε τώρα. Το κομμάτι που... Σε κοντά στον Μίμη το Φωτόπουλο και παίξαμε ελληνική κομμαδία. Mm. Αλλά ήταν σχολείο. Έφυγα από τον Γκουρ και ο ίδιος μου πρότεινε, γύριζα μια ταινία, μου είπε, τα σώμα τι κάνεις το καλοκαίρι, θα μείνεις στον δάσκαλο, γιατί ήταν από τον Γκουρ και ο Φωτόπουλος, δικός του μαθητής. Και λέω, όχι, εγώ δεν θα μείνω, γιατί μας αφήνει να πετάξουμε τα φτερά μας, κρατάει άλλος. Μου λέει, έρχεσαι μαζί μου να σε μάθω θέατρο, σε μια τουρνέ εξάμεινη που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Να μου σου μάθω να παίζει θέατρο και τα ψιθυρίζεται. Τα λέτε μετά και έτσι και ανέβει στη σκηνή, πώς θα τα πεις. Και με έμαθε θέατρο. Δίπλα στο Μίμη το Φωτόπουλο. Mm. Πάρα πολλά πράγματα διδάχτηκε από αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρεις, η τουρνέ είναι σχολή. Κάθε μέρα άλλο έργο. Με τον Ηλιόπουλο έχετε συνεργαστεί? Καμία συνεργασία. Δεν έτυχε ούτε να διασταυρωθούν οι δρόμοι μας. Δεν είναι περίεργο. Δεν τον είδα ποτέ, δεν του μίλησα ποτέ, δεν μου μίλησε ποτέ. Ήξερα ότι υπήρχε και ήξερα ότι υπάρχει πάνω. Και ήταν αρκετά περίεργο. Ποτέ δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Την ώρα που μου είπαν πέθανε και πέστε μας γι' αυτόν. Κύριε παιδιά μου, τι να σας πω. Λυπάμαι που χάθηκε ένας θεατράνθρωπος σαν γι' αυτόν. Αλλά τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω. Δεν τον ξέρω. Σαν άνθρωπο δεν τον ήξερα. Αλλά ούτε σαν ηθοποιό. Φανταζόμουν ότι θα έχει συνεργαστεί. Τίποτα. Δεν, κοίταξε, δεν συμπέσαμε σε τίποτα από όσα παίζαμε. Έπαιζε ένα ελαφρό θέατρο. Εκείνο, κωμικό, κωμικομωδίες. Εγώ παίζα πάρα πολύ δράμα. Για αρχαίο τίποτα σε έχουν καλέσει, ποτέ δεν σου έχει παίξει? Έχω παίξει αρχαίο. Έχω παίξει Αριστοφάνη. Ναι, είναι. Και έχω παίξει και μάλλον σάτυρα, όπως δεν της πεις, είναι η... Πώς το λένε εκείνη, η Ιφηγένεια εν Λιξουρίου, θυμάσαι.